Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 17 Δεκεμβρίου. Ξεκινάμε δυσάρεστα την εκπομπή μας, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην Κρήτη είχαμε δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Χθες στα Χανιά, ένας 38χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά, ενώ σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 75χρονο. Ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης από το Ηράκλειο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μας ενημερώνει σχετικά. Χάρη, καλώς μεσημέρι, σε ακούμε. Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Βίκυ, ένας ακόμα άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του, λίγο μετά τις 11 στον δρόμο Ηρακλείου Μεσαράς, στα πρώτα χιλιόμετρα, εκεί όπου αναπτύσσονται ταχύτητες. Ο 77χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο. Έσπευσε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό. Όταν όμως το ασθενοφόρο τον παρέλαβε, ήταν ήδη αργά. Ο 75χρονος είχε χάσει την ζωή του. Να υπενθυμίσω απλά, Βίκυ, ότι δυστυχώς έχουμε φτάσει τους 70 νεκρούς από την αρχή του χρόνου. Λίγο πριν κλείσει, 10-12 μέρες πριν κλείσει η χρονιά, έχουμε 70 νεκρούς, 17 περισσότερους από όλη την περσινή χρονιά. Η περσινή χρονιά είχε δώσει 53 νεκρούς, φέτος έχουμε 70 και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να μπει ένα τέλος. Οι περισσότεροι από αυτούς, οι 58, είναι σε επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο του νησιού, 12 είναι στο βόρειο δικό άξονα και δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζεται αυτή η αιματοχυσία χωρίς τέλος σε όλο το νησί. Ακριβώς, ένας ακήρυκτος πόλεμος όπως συχνά επισημαίνουμε. Να σε ευχαριστήσω, Χάρη, προς το παρόν. Εμείς όμως θα μείνουμε σε αυτά τα δυσάριστα νέα της επικαιρότητας για να δούμε τι έγινε χθες στα Χανιά σε ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά, μετά τη σύγκρουση, τη σφοδρή σύγκρουση ενός γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 38χρονος. Του γιοταχή αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 38χρονος μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά. Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το γιοταχή να φεύγει από την πορεία του και να συγκρούεται με το φορτηγό. Ο άτυχος οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο όχημα που κυριολεκτικά μετατράπηκε σε μια μάζα σιδερικών και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο είχε ήδη εκπνεύσει. Στο δυστύχημα ενεπλάκη, χωρίς να τραυματιστεί, ο γραμματέας του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χανίων, Ευτύχης Μαυρογέννης, ο οποίος κινούνταν ακριβώς πίσω από το φορτηγό όταν έπεσε πάνω σε αυτό το γιοταχή. Πίσω από το φορτηγό και προφανώς το απέφυγα όταν πλέον είδα ξαφνικά μπροστά το φορτηγό μου. Αλλά η ρόδα του φορτηγού με έπιασε λίγο. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτά τα γεγονότα είναι θλιβερά. Δείχνει ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μηνύματα που δεν μπορεί να τα πάρει κανείς. Είναι ένα τραγικό γεγονός εν όψη και των ημερών. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό στο σημείο που συνέβη το δυστύχημα. Μία ώρα μετά τη σύγκρουση, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου εξακολουθεί να γίνεται με δυσκολία και ανά μία λωρίδα κατεύθυνσης. Το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν 38χρονο πιθανόν να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε προστατευτικό στιθέο. Αν ήταν στιθέο στη μέση του δρόμου, δεν θα υπήρχε θανατηφόρο ατύχημα. Απλά είναι αφιερωμένοι αυτοί οι δρόμοι εξαιρετικά σε αυτούς που πολιτεύονται και που μας κυβερνούν τόσα χρόνια. Το δυστύχημα στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά δεν ήταν το μοναδικό που κινητοποίησε χθες το απόγευμα το τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ. Ένα ακόμη ατύχημα καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ώρα που η αστυνομία ρύθμιζε την κυκλοφορία μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από τη σφοδρή σύγκρουση, σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο ανάμεσα σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.
Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς έγινε σήμερα γνωστό ότι για το 2016 θα πραγματοποιηθούν έργα στο νησί για την οδική ασφάλεια, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, που θα φτάσει ο προϋπολογισμός τους τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είπε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Περισσότερα θα μας πει και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χάρη, σε ακούμε. Σήμερα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε μία ακόμα σύμβαση, αυτή τη φορά με το Δήμο Χερσονήσου, για την υλοποίηση μιας σειράς συντηρήσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, χρήματα τα οποία εξασφάλισε η Περιφέρεια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, έγινε και μία σύσκεψη με εκπροσώπους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης του Δήμου Χερσονήσου και της Περιφέρειας, για να δουν πώς θα γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας της νέας εθνικής οδού στο ύψος των Γουρνών μέχρι τη Χερσόνησο, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες με γρήγορους ρυθμούς της δημιουργίας δεύτερου κλάδου κυκλοφορίας, ένα έργο που έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και συνεχίζεται. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα είναι περίπου για 3 μήνες στην παλαιά εθνική οδό, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από εργασίες στην παλαιά εθνική οδό, να αποκατασταθούν σημεία τα οποία έχει θαρεί το οδόστρωμα, και εκεί η περιφέρεια θα συμβάλλει με 200.000 ευρώ τα έργα αυτά. Τώρα, όπως είπε ο κ. Αρναουτάκης, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2013 από την περιφέρεια για την αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων, όχι μόνο στο βόρειο οδικό άξονα αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, θα συνεχιστεί σε όλη την Κρήτη. Ο στόχος της περιφέρειας είναι να εκτελεστούν έργα 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2016 και για την επόμενη τριετία. Είναι χρήματα τα οποία θα εξασφαλιστούν μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, την ΣΕΣ, μέσα από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, φυσικά και από τα χρήματα που έχει η περιφέρεια στο ταμείο της. Ήδη πριν από 10 μέρες η Εγνατία ΑΕ παρέδωσε μια μελέτη για 500 σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης και όχι του ΒΟΑΚ. Με βάση αυτή τη μελέτη θα γίνει μια σειρά από εργασίες και οι προκηρύξεις των πρώτων έργων τοποθετούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι πρώτες προκηρύξεις θα είναι 25 και 30 εκατομμύρια αντίστοιχα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Χάρη. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα έρθουμε τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καθώς τα βλέμματα σήμερα σε πολιτικό επίπεδο είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες, όπου συνέρχεται μία ακόμα κρίσιμη σύνοδος κορυφής με θέμα το προσφυγικό. Εκεί βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα είχε συνάντηση με τον κύριο Νταβούτογλου. Όμως, να πούμε ότι στο περιθώριο της Συνόδου έγιναν και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, έγιναν δηλώσεις και από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει λύση για το προσφυγικό. Was die Kommission Vorschläge zum gemeinsamen Grenz- und Küstenschutz vorgelegt hat. Ich gehe davon aus, ich glaube der Präsident des Europäischen Parlaments auch, dass es heute und morgen zumindest ein prinzipielles Zustimmen zu der Stoßrichtung gibt, in die wir uns bewegen. Alle haben uns gesagt und auch manchmal darüber belehrt, dass der Schutz der Außengrenzen von primordialer Wichtigkeit wäre. Jetzt machen wir einen Vorschlag und ich gehe davon aus, dass es dazu prinzipielle Zustimmung geben wird, obwohl mir bekannt ist, dass es viele Bedenken im Detail gibt, die zu berücksichtigen ich im Übrigen auch bereit sind. Aber wir müssen unsere Außengrenzen schützen, tun wir das nicht, wird es zu einem immer intensiver sich entwickelnden Schutz, das heißt also Abschottung, innerhalb der Grenzen der Europäischen Union kommen. Wir erleben ja zum ersten Mal, ohne dass ich da jemanden schuldig sprechen möchte, dass Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Είναι κοντά μας ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης, να μας πει και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Αχμέντ Νταβούτογλου. Πέτρο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βίκη, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση κορυφής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης και της Τουρκίας, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολογό του Αχμέντ Νταβούτογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη
ευρύτερη συνεργασία, στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών, ώστε να μειωθούν οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, ενώ συμφώνησαν οι δύο πρωθυπουργοί στη σημασία του να υπάρξει μια νέα συνάντηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε τουρκικό έδαφος, στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Δεν θα είναι μόνο με τον Αχμέντ Νταβούτογλου οι επαφές του Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα έχει συνάντηση και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ενώ στα διαλύματα που θα υπάρξουν ανάμεσα στις συνόδους προφανώς θα έχει ανεπίσημα, βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα, τέτ-α-τέτ και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Στο προσφυγικό, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά ακόμα μεγαλύτερο για την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται αυτό το κύμα προσφύγων, κυρίως από τη Συρία. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στην προηγούμενη σύνοδο που είχε γίνει για το προσφυγικό, Πέτρο, και στην οποία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά ο κύριος Νταβούτογλου, συζητήθηκε και τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, με δεδομένο ότι από την Τουρκία περνά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του προσφυγικού ρεύματος που τελικά καταλήγει στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφέστατα υπέρ της ευρύτερης συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά βάζει και κάποιους όρους. Δηλαδή, αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να μεταφράζεται στις κοινές περιπολίες που έχουμε ακούσει από ευρωπαϊκά χείλη στα ελληνικά σύνορα. Ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία το Μέγαρο Μαξίμου ότι αρμόδιος για την φύλαξη των ελληνικών σύνορων είναι το ελληνικό κράτος και μόνο. Επαναλαμβάνεται μάλιστα αυτό και με αφορμή την ενίσχυση του ρόλου της Frontex, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, η οποία ναι μεν θα κάνει εντατικές περιπολίες στο Αιγαίο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι περιπολίες θα γίνονται είτε έξω από τα ελληνικά σύνορα, δηλαδή σε διεθνή ή τουρκικά ύδατα, είτε με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Μάλιστα, Πέτρο, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε σε λίγο.